Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα κυριακάτικο βίντεο. Αυτή τη φορά θα γυρίσουμε σε παλιά λιμέρια. Έχω βρει κάποιες φανταστικές αξιολογήσεις. Όλο αυτόν τον καιρό μου στέλνατε κι εσείς, οπότε έχω κάποιες δικές σας, έχω κάποιες δικές μου, να τις βάλουμε όλες μαζί και θα φτιαχτεί αυτό το βίντεο. Επίσης, αυτή την Κυριακή τα μαλλιά μου είναι εντάξει. Σχετικά είναι μαλλιά, σηκώθηκα από κόμμα και ήμουν σε φάση τι έγινε με το 2020, ρε παιδιά. Ωπ, Γιάννη, πάλι για τρίχες μιλάς. Ναι, το κάνω αυτό για να μην σου δώσω εσένα τη χαρά να γράψεις κάτι για τα μαλλιά μου, εντάξει. Είναι έτσι τώρα. Και θα ζήσουμε με αυτό, εντάξει, μέχρι να ανοίξω τα κομμωτήρια. Ή μέχρι να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και να πάρω τη μηχανή και να τα πάρω όλα μπόμπα. Ένα από τα δύο. Περνάμε στο βίντεο. Κατευθείαν λοιπόν στο ψητό, πρώτη αξιολόγηση, λέει ο φίλος εδώ πέρα, πολύ κρίμα από τα λίγα καταστήματα στη γειτονιά που δίνουν πραγματική λύση τους καλοκαιρινούς μήνες. Πήγαινα ως φοιτητής και δεν με πείραζε. Τώρα πια θέλω να τρώω αξιοπρεπώς και το σέρβις να με σέβεται. Τίποτα από τα παραπάνω δεν προσφέρονται, δυστυχώς. Είναι πολύ αστείο που αφού αποφοιτήσεις έχεις άλλα στάνταρ από τη ζωή. Ναι, εντάξει, όταν είσαι φοιτητής και τρως κάθε μέρα μακαρόνια, ας πούμε. Άμα φας κάποιο αδέσποτο στα κάρβουνα, είναι εντάξει. Τώρα βγήκα λογιστής από τη σχολή. Δεν γίνεται να τρώω αυτά τα πράγματα, δεν τρέπεστε λίγο. Όσο ζεις, είναι αυτό που ανεβαίνουν τα στάνταρ, ρε παιδί μου. Ως φοιτητής, ο φίλος πήγαινε εκεί πέρα και ήταν σε φάση είμαι φοιτητής. Δεν πειράζει, θα τρώω εδώ πέρα και θα αυτομαστιγώνομαι. Δεν με ενοχλεί. Φοιτητής είμαι έτσι κι αλλιώς. Την επόμενη αξιολόγηση που την έχετε στείλει εσείς, και είναι εδώ πέρα μία φίλη η οποία βάζει 2 στα 5 αστέρια και λέει: δεν μπορώ με τίποτα να φάω εκεί. Νιώθω λες και με έκλεισαν σε ένα φωτεινό μπαούλο γεμάτο κόσμο. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα από το μαγαζί. Είναι εστιατόριο escape room, ανοίγει, ας πούμε, έτσι και είναι σε φάση εσείς 10 περάστε μέσα, έχετε μία ώρα να φάτε και τους βάζετε προβολής. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, ας πούμε. Έχει κάποιο πρόβλημα εκείνη με τα φώτα? Πιστεύει ότι όλο αυτό που ζούμε είναι μια προσομοίωση? Είναι ο Elon Musk και έχει γράψει αυτή την αξιολόγηση? Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει αν έχει πολύ φως ή πολύ κόσμο ή και τα δύο. Πάει να φάει μια μπουκιά και νιώθει όλοι να την κοιτάνε και να την κρίνουν και είναι σε φάση τι θέλετε? Ναι, τρώω τηγανιτά σαλιγκάρια, γούστο μου, καπέλο μου. Και το επόμενο που το έχετε στείλει εσείς είναι ένας φίλος εδώ πέρα που δεν ήταν ευχαριστημένος με τον καφέ του. Έχει βάλει ένα σε όλα και λέει: δεν ξέρουν τι πάει να πει καφές. Απαράδεκτη καθυστέρηση. Καλύτερα να ασχοληθούν με λεμόνια. Που ξέρεις, η αναλογία είναι λίγο περίεργη. Δεν ξέρουν τι πάει να πει καφές. Καλύτερα να ασχοληθούν με ιαλοβάμβακες. Είναι γιατί συγκεκριμένα με λεμόνια, ας πούμε. Και γιατί τέτοιο ντύς, ας πούμε, σε αυτούς που ασχολούνται με λεμόνια. Οι επόμενες δύο αξιολογήσεις είχαν κυκλοφορήσει γενικά στο ίντερνετ και μου τις είχατε στείλει πολύ. Και έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί εδώ πέρα έρχεται ένας φίλος, βάζει ένα αστέρι και λέει: αγένεια και κακό φαγητό. Τα λέμε. Και απαντάει από κάτω ο κάτοχος του μαγαζιού: ψύχρεμα όμως. Τη θιάσου ο κόλος που θα πεις ότι δεν είχαμε καλό φαγητό. Τράγω. Καλύτερα να μην τα ξαναπούμε γιατί θα φας και φάπα. Αυτό που λέμε, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, σε αυτό το μαγαζί δεν ισχύει. Παραγγέλνεις κάτι, στο φέρνω και κάθεται από πάνω σου έτσι ο σερβιτόρος. Το κοιτάς λίγο περίεργα, του λες: θέλετε κάτι? Φάε να μου πεις αν σ' αρέσει. Μετά από αυτό το ξανασκέφτεσαι, είσαι φάση. Πολύ ωραίο είναι. Το μαγαζί, πέρα από αυτή την κριτική που λογικά θα τον βρούνε, θα τον δίρουνε και θα αποσύρει την κριτική, πρέπει να έχει μόνο 5 αστέρια. Όποιος δεν βάζει 5 αστέρια, τρώει ξύλο. Η επόμενη κριτική δεν ξέρω αν είναι από το ίδιο μαγαζί. Παρ' όλα αυτά είναι η ίδια αντιμετώπιση, γιατί έχει έρθει εδώ ένας φίλος, γράφει γεύση 2 στα 10, καθαριότητα 0 στα 10. Και απαντάει από κάτω πάλι ο ιδιοκτήτης και λέει: να πας σε όλους τους διαόλους και ακόμα παραπέρα. Βάζεις καθαριότητα 0 στα 10, που αν έρθουμε σπίτι σου δεν μπορούμε να σταθούμε από τη δυσοσμία, βρωμιάρη. Και έχω κάποιες ενστάσεις εγώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το λορ με τους πολλούς διαόλους. Το προσπερνάω αυτό. Το αν είναι βρώμικο το σπίτι του δεν κολλάει καθόλου με το αν θα είναι βρώμικο το μαγαζί γενικά. Αυτός κι αν ο κάτοχος του μαγαζιού πηγαίνει γενικά, χτυπάει πόρτες, μπαίνει μέσα στα σπίτια, κόβει βόλτες και είναι σε φάση. Σχετικά καθαρό. 6,5 στα 10 αστέρια το σπιτικό σας. Αντίο, πάω και στο γείτονα τώρα. Δεν το κάνεις αυτό. Στο μαγαζί έχει ένα point, ας πούμε. Η επόμενη αξιολόγηση είναι σε ένα εστιατόριο και πραγματικά τη διαβάζεις και σου έρχονται εικόνες κατευθείαν. Εδώ ο φίλος βάζει 1 στα 5, λέει απατεωνιά ως τίτλος και λέει: μαγαζί εχταρμάς με φωτιστικά κόκκινα και λαϊκή ορχήστρα. Κακά προϊόντα και πανάκριβο. Το μόνο που πληρώνεις είναι κάτι βυζιά που περιφέρονται πάνω κάτω. Δεν είναι σε καμπαρένα πω σε αυτή τη φάση, είναι σε εστιατόριο. Που αν αυτό το πάρουμε γενικά και είναι όλα αλήθεια, αν υπάρχουν όντως βυζιά που περιφέρονται πάνω κάτω, ίσως να είναι και άξιο θεάματος για να το πληρώσεις. Εγώ δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ας πούμε, ζευγάρια βυζιά, ας πούμε, να αιωρούνται στο υπερπέραν. Τα πλήρωνα να το δω. 1 στα 5 αστέρια. Απλά παράδεκτο. Λυπάμαι πολύ που δώσαμε τα χρήματα σε ένα τέτοιο υποτιθέμενο γκριλ. Πέρα του ότι μείναμε νηστικοί, διότι οι μερίδες ήταν ανύπαρκτες και σερβιρισμένες λες και ήμασταν σκυλιά. Τις μερίδες αυτό το μαγαζί συσφέρουν στον μπολάκι το πλαστικό. Το ρίχνουν μέσα και αν το φας όλο, έρχονται και σου χαϊδεύουν το κεφαλάκι, σου λένε μπράβο αγόρι μου και σου πετάνε μία μπάλα τένις. Αν τη φέρεις πίσω, έχει και μπισκοτάκι μετά το φαγητό. Ένα τεράστιο πιάτο με ένα λουκανικάκι όσο ο δείκτης ενός χεριού και that's it. Φάτε το. Ένα dip, ένα dressing.
Κάτι βρε αδερφέ, να γλιστρήσει να πάει κάτω. Την άλλη βέβαια, αν του λουκάνικο είναι τόσο, απλά τελικά πέφτει. Δεν. Αλλά ό,τι θες εσύ. Πέρα του ότι σερβίρεται μια φέτα ψωμί κομμένη παράλληλα και κοστίζει 4 ευρώ, δεν σας το φέρουν ποτέ. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι λείπει, το προσπερνάμε. Αν θέλετε να σπρώξω το φαγητό σας, δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας έδωσε το δαχτυλάκι μας. Γιατί αυτό κάνεις με το ψωμί, παιδιά. Είναι η παπάρα και να σπρώχνεις το φαγητό. Θα μπορούσε να έχει βάλει ένα σωρό άλλα επιχειρήματα, αλλά το επιχείρημά του είναι ότι είχα αφήσει το μισό πιάτο. Και ξέρετε γιατί το άφησε το μισοπιάτο. Δεν είχα ψωμάκι ταυτόχρονα να το σπρώχνω στο πιρούνι μου. Επόμενη κριτική, ένα στα πέντε αστέρια, λέει τι, και είναι αυτός ο τίτλος. Ενιγματικός, εγώ θα έλεγα. Λέει όμορφος χώρος, πολύ ευγενικό προσωπικό, γρήγορη εξυπηρέτηση, πολύ καλές μουσικές επιλογές. Αλλά ευωδυνή σπαλομπριζόλα δύο ατόμων, παρότι και 51 ημερών ήταν όλοι ίνες και λίγοι. Αντίθετα, καλά ήταν τα μπριζολάκια μαύρου χείρου και ακόμα καλύτερο το φιλεταρισμένο πρόβατο. Η σαλάτα με ντοματίνια, κατήκη και φινόκιο ήταν άριστη. Δεν ξαναερχόμουν. Φάγαμε του κάσμου, ήταν όμορφος ο χώρος, το προσωπικό πολύ ευγενικό, γρήγορη εξυπηρέτηση, καλές μουσικές επιλογές, αλλά ένα πιάτο δεν ήταν καλό. Ένα στα πέντε αστέρια, δεν θα ξαναερχόμουν. Ναι, είχα πάει και σε ένα άλλο τις προάλλες και μου βάλανε το πιρούνι αριστερά. Δεν πρόκειται να ξαναπατήσω. Εντάξει, έχουμε κάποια στάνταρ. ΦΠΑ, άγνωστη λέξη. Ωραία αυλή σας, μεγάλη ποικιλία στα πιάτα μέχρι εκεί. Ορισμένοι σερβιτόροι με πολύ περίεργο ύφος, όταν τρία χρόνια δεν μας έχει έρθει μία φορά κανονική απόδειξη. Υποτιμάτε τον πελάτη όταν κάθε φορά λέτε και μια δικαιολογία. Είναι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος. Πηγαίνει τρία χρόνια στο μαγαζί και φορτώνει, σου λέει κερατάδες. Αν σήμερα δεν μου δώσετε απόδειξη, μπαίνω TripAdvisor τώρα. Σε έχω εδώ. Τρώνε, πίνουν, είναι σε φάση. Θα μου κάνεις το λογαριασμό. Η απόδειξη που είναι. Α, δεν θα μου τη φέρεις, ε. Okay, εγώ σας προειδοποίησα. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι κριτικές είναι κακές. Εστία μικροβίων το φαγητό. Δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο μαγαζί και αφού έχει προηγηθεί παρατήρηση και σύσταση για τους τρόπους υγιεινής, τη σκεπαστή πίτα την φτιάχνουν χωρίς γάντια. Ανοιχτή κουζίνα και βλέπεις τον τρόπο ξεκάθαρα. Πιάνει με τα γυμνά χέρια του την πίτα, την πιπεριά και το τυρί. Τα τοποθετεί πάνω και τα πιέζει. Φυσικά αναφέραμε εκ νέου το περιστατικό και φύγαμε. Κανένας έλεγχος. Αειδιαστικό και μόνο που το βλέπεις. Επικίνδυνο υγειονομικά μαγαζί. Ντροπή. Είναι πάρα πολύ αστείο όταν πηγαίνει η Γιώτα από την Κηφισιά στο Μπουρνάζι, συγκεκριμένα στο Ο Μαέστρος των Τυλιχτών, ο Μιτσάρας, και κάθεται και περιμένει στο ταμείο και είναι σε φάση μία πίτα με γύρω από όλα. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα ο γύρος να είναι medium rare. Και μετά πηγαίνει στο TripAdvisor και γράφει κριτική. Του ζήτησα medium rare και ο γύρος ήταν ξεροψημένος. Ο Μιτσάρας έτσι το κάνει, είναι ότι πληρώνεις, παίρνεις. Ο Μιτσάρας δεν έχει καμία ντροπή. Όταν το έχει εκεί πέρα το γυαλί, βλέπεις τα χέρια του Μιτσάρα. Εντάξει, η μυστική συνταγή έχει και λίγο από τον υδρότα του μέσα. Γι' αυτό το παίρνει και το πιέζει στο τυρί. Έτσι είναι αυτό τώρα. Να αρχίζουμε να γράφουμε κριτικές, ας πούμε, και για το hot dog που παίρνεις έξω από το γήπεδο. Το ψωμί ήταν τουλάχιστον τριών ημερών και δεν μπορούσε να το κατεβάσω με τίποτα. Σχεδόν ίδια κριτική, η οποία λέει βρώμικο. Που ακριβώς αυτό είναι, είναι βρώμικο. Παρόλα αυτά. Είναι απαράδεκτο να φτιάχνουν το φαγητό με γυμνά χέρια χωρίς γάντια ενώ η κουζίνα είναι ανοιχτή στο κοινό. Έγινε δεύτερη φορά. Την πρώτη μας ζήτησαν συγγνώμη. Πρέπει να πάει το υγειονομικό, να τους κόψουν πρόστιμο για να συμμορφωθούν. Δεν θα σχολιάσω πριν καιρό που βρήκα και τρίχα μέσα στο ζουγκλάκι μου. Τρεις ευκαιρίες του έδωσα εγώ και η παρέα μου. Είναι εστία μικροβίων ο χώρος αυτός. Προσοχή σε ντόπιους και τουρίστες. Δεν λέω ότι έχει άδικο. Είναι εντάξει, αλλά ξέρεις που πηγαίνεις. Για κάποιο λόγο δεν ξέρεις τι σημαίνει. Εκεί πέρα πηγαίνεις την πρώτη φορά, είσαι σε φάση. Κοίτα τον τι κάνει. Το πιάνει με γυμνά χέρια. Θα του το πω, όχι, παιδιά, θα του το πω. Είναι το σωστό. Συγγνώμη, αυτό με τα γυμνά χέρια λίγο να το προσέξουμε. Oh, και ο τύπος μέσα, ας πούμε, που τυλίγει τα ζουλάκια, είναι σε φάση. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ντοματούλα, να βάλω ντοματούλα. Μαρουλάκι και γυρουλάκο. Πολύ ωραία. Και λίγο αλατάκι. Πηγαίνεις δεύτερη φορά να αλλάζει, πηγαίνεις τρίτη, εμένα το φταίξιμο είναι δικό σου, μην πηγαίνεις εκεί πέρα. Η επόμενη κριτική είχε πάρα πολύ αστείο τίτλο γιατί λέει κοίτα την σαλάτα που θα μπορούσε να ήταν κάποιο παιχνίδι, ας πούμε, πάρτι. Είναι κάποιο drinking game ενδεχομένως. Κοίτα τη σαλάτα. Όποιος ανοιγοκλείσει τα μάτια του χάνει και παίρνει ένα σοτ. Κάτι τέτοιο. Μέτριο προς κακό το φαγητό, ξαναζεσταμένα όλα, απαιτούν με τον τρόπο του φιλοδόρημα και το σημαντικότερο, κάποια ολοζώντανη έκανε περίπατο στα μαρούλια τη σαλάτα. Πραγματικά ολοζώντανη. Που ενδεχομένως να δείχνει ότι και η σαλάτα ήταν φρέσκια, δηλαδή μην είμαστε τώρα πλέον έξτρα. Δηλαδή και κάποια, ας πούμε, ζωή έχει, θέλει να φάει κάτι. Πάρ το μαρουλάκι, άστο εκεί μαζί με την κάμπια. Πείτε τα κιόλα. Πώς είναι να είσαι κάμπια, κάτι. Η επόμενη κριτική να βγάζει και μια κακή ενδεχομένως λέει χάλια. Το κρέας στεγνό και μύριζε. Σερβιτόρι τυφλή. Που κάνεις μια παύση εδώ και δεν ξέρεις τι εννοεί. Αν το διαβάσω εγώ αυτό θα πω μπράβο στο αφεντικό. Μπράβο του. Σερβιτόρι τυφλή. Ερχόντουσαν με τα μπαστούνια τους και μα χτυπάγαν τους αστράγαλους. Ναι, οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα, ας πούμε. Αλλά μάλλον το λέει σαρκαστικά, συνεχίζουμε άσχημα. Ένα σουβλατζίδικο που λέει ότι είχε καλό κεμπάπ, αλλά μου μύριζε περίεργα. Και όλο το βράδυ ένα φούσκωμα. Το φούσκωμα δεν είναι κάτι, είναι το γατί που σου γρατζουνάει σιγά σιγά την κοιλιά και προσπαθεί να βγει έξω. Χωνεύεται λίγο δύσκολο αυτό. Τόση άθλια δεν υπάρχει. Είναι ποιητικό αυτό, δεν βγάζει πολύ νόημα. Είναι η μία άθλια και οι πολλές άθλιες. Δεύτερος όροφος, πολύ φασαρία η σερβιτόρι. Τραβώντας συνέχεια τις καρέκλες, κάνοντας υπερβολικό θόρυβο χωρίς λόγο. Η σερβιτόρια απλά είναι σε φάση, αλλά πήγε τρεις.
κάτι πρέπει να κάνουμε, να ξεκουμπιστούν από εδώ. Και πηγαίνουν και σέρουν καρέκλες. Δεν ξέρω ποια η φάση. Γενικά αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα. Λογικά σέρουν καρέκλες γιατί υπάρχει λόγος. Έχουν και αν κάθονται σερβιτόροι κάπου και παίζουν μουσικές καρέκλες. Κροχορεύουν γύρω-γύρω και σε φάση, αχ, έχασες Μαρία, βγάζουμε μια καρέκλα. Μόνο αυτό. Το κεμπάπ που πήρα ήταν βουτυγμένο μέσα στο λάδι. Έσταζε πολύ λάδι. Τα τηγανιτά κολοκυθάκια ήταν πολύ χάλια. Ήταν λες και έκατσε μια χοντρή πάνω τους και ήταν πανιασμένα. Αυτό τώρα τι φάση, γιατί συγκεκριμένα χοντρή, ας πούμε. Κάθεται σπίτι, κάνει τηγανιτά κολοκυθάκια και είναι σε φάση, έλα εδώ. Όχι εσύ Παναγιώτα, είσαι φτερός στον άνεμο. Μαρία, έλα εσύ, έλα εδώ. Εσύ που είσαι 120 κιλά, κάτσε λίγο εδώ πέρα πάνω. Σήκω. Ναι, ακριβώς όπως τα είχα φάει στο μαγαζί. Χοντρή θα βάλω στο TripAdvisor. Η επόμενη κριτική δεν είναι ακριβώς κριτική, είναι προειδοποίηση. Να έχεις το νου εσύ που θα πας. Να προσέχετε τη σερβιτόρα. Η σερβιτόρα με τα γυαλιά είναι απρόσεκτη. Ή δεν ξέρει καλά τη δουλειά της. Που μπορεί αύριο να μην δουλεύει εκεί. Ή μπορεί να μην τη συναντήσει ποτέ. Ή μπορεί να έχουν πάρει μια άλλη σερβιτόρα με γυαλιά. Και θα πηγαίνεις εκεί και θα είναι λες και είσαι σε μυστική αποστολή σαν πράκτορα. Θα κάθεσαι και θα λες, α, να τι αυτή με τα γυαλιά είναι. Πρέπει να την έχουμε στο νου μας. Πήρα δύο πίτα, με χρέωσε δύο. Αυτό το δύο πίτα είναι λίγο περίεργο, δεν είναι ακριβώς ελληνικά, αλλά ναι. Και με τη συνέργεια του ταμεία μου είπαν ότι έφαγα τρία. The plot thickens, παιδιά. Και ο ταμείας είναι στο κόλπο. Πήγε ο τύπος εκεί πέρα, είναι έχω πάρει δύο πίτα. Τι είναι τα πίτα, τι λέει αυτός, δεν μιλάει καν ελληνικά, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, θα το χρεώσω δύο πίτα. Δύο πίτα, οκ. Okay. Τον χρεώνουν δύο πίτα. Και μετά είναι σε φάση. Έλα, χοντρέ, το ξέρω ότι έφαγες τρία. Σ' είχαμε στα μπάρι, το είχαμε καταλάβει. Τρία έχεις φάει. Με κάθε σάντουιτς δώρο και ένα μυγάκι στο τυρί ή τη σαλάτα σας. Κατάστημα μπουρνάζει, μυγάκια, μύγες και φτερωτά μυρμήγκια κόβουν βόλτες στα τυριά και τις σαλάτες που βάζουν στο σάντουιτ. Φτερωτά μυρμήγκια, παιδιά, εκεί πέρα κάνουν και πειράματα. Μέσα στη Ρώσικη ορκίζομαι, είδα το τέρας του Loch Ness. Και περνάμε στην τελευταία, η οποία λέει: μην πάτε ποτέ. Ζητήσαμε ζεστό νερό και ο υπεύθυνος του μαγαζιού φώναζε στην κοπέλα που δούλευε στο ταμείο: τι το θέλουν το ζεστό νερό, να κάνουν μπάνιο, τουλάχιστον απαράδεκτος. Που εμένα μου φάνηκε αστείο γιατί έχει ένα point. Ζητάς ένα ζεστό νερό και τι κάνεις, βγάζεις και το head and shoulders ή σε φάση λίγο νεράκι, head and shoulders, απλώνουμε παντού. Καθόμαστε 20 δευτερόλεπτα έτσι, κάνουμε απαλές κινήσεις, ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό, έτοιμα τα μαλάκια. Εκτός κι αν με το ζεστό νερό εννοούμε εκτός ψυγείου που λογικά αυτό εννοούσε, αλλά είχε πλάκα όπως και να έχει. Και αυτή ήταν η τελευταία κριτική για το βίντεο. Είχα βρει διάφορες κριτικές, μου έκανε κέφι αυτή την Κυριακή να κάνω τέτοιο βίντεο, είχα κάνει και πιο παλιά προφανώς κι άλλα, αλλά αφού μου είχατε στείλει κι εσείς, είχα μαζέψει κι εγώ. Πίστευα ότι αυτό θα έχει πλάκα. Το έκανα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο.